αντιφασιστική πρωτοβουλία Σαλονικού θα ήθελα να σας χαιρετήσει και να σας ευχαριστήσω για την απόψινή σας παρουσία στην εκδήλωση με θέμα νεοφασισμό στη σύγχρονη Ελλάδα. Εκ μέρους της πρωτοβουλίας θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους καλεσμένους μας στο πάνελ, τους οποίους θα παρουσιάσει της αμέσως Χρήστος, καθώς και το Δήμο και το Δήμαρχο Σαλονικού μας φιλοξενεί σήμερα στο χώρο του. Αμέσως μετά ο Δήμαρχος θα κάνει μια. Και έγινε διδάκτορος Πανεπιστημίου Αθηνών.
με τη δημοσιογραφία ασχολείται επαγγελματικά από το 1990. Έχει εργαστεί σε πολλά περιοδικά, εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ως συντάκτης πολιτικών, διεθνών και επιστημονικών θεμάτων. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στην Καθημερινή. Έχει πραγματοποιήσει πολλές δημοσιογραφικές αποστολές στο εξωτερικό και μάλιστα σε δύσκολες αποστολές που έχουν σχέση με πόλεμο και με συγκρούσεις. Τα τελευταία λοιπόν στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη και έχει πάρει συνεδρίες από αρχικούς κυβερνήσεων, πολιτικές προσωπικότητες, συνεδρίες εθνικοπεριφερειακών κινημάτων. Αρθρογραφία επίσης στην εφημερίδα πριν και να μου πει μέσω τακτικής επιτροπής του περιοδικού τοπία. Λοιπόν, να τους ευχαριστήσω που είναι εδώ απόψε. Εγώ να πω μόνο δύο φράσεις. Πιστεύω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο ο καθένας πρώτα και κυρία προσωπικά. Ο φασισμός είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολεί κάθε μέρα. Δεν γίνεται να αντιμετωπίσουμε τον φασισμό του καναπέ. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε ως πολίτες, να κινητοποιηθούμε, να δράσουμε και να μην πιστεύουμε ότι όλα γίνονται έτσι μαγικά, χωρίς εμείς να συμμετέχουμε. Είναι ένα πολύ άσχημο φαινόμενο της εποχής, της κρίσης που διανύουμε και πραγματικά αν δεν καταλάβουμε ότι είναι η προσωπική υπόθεση του καθενός, τότε θα το χάσουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα τις συζητήσεις. Ποιος θα μιλήσει πρώτος? Ο Κώστας, λοιπόν. Να πω ότι αυτό το θεωρώ και ιδιαίτερη αξία σε αυτά που είπε ο φίλος για το θεωρογράφο, ότι αυτή τη στιγμή είναι διευθυντής του 105 και 5, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι είναι στο ραδιόφωνο. Το τονίζω ιδιαίτερα, δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σημείο στο γράφο. Δεν ήταν κάτι που μας βρήκε στην χώρα που πέφτουν τα σύνορα. Γιατί αυτή η χώρα μόνο πετάει στα σύνορα. Ή τουλάχιστον η πολιτική, όπως την ξέρουμε, των συστημικών κομμάτων, θεωρούσε και έβγαζε διακέρματα για να πετάει ο κόσμος. Ο φασισμός πήγε πάντα και στη χώρα αυτή. Καταρχήν για να το πιάσουμε έτσι. Διότι στις εκλογές της 6 Μαΐου και 17 Ιουνίου οι δημοσιογράφοι ή τουλάχιστον μια μεγάλη κάστα από αυτούς, ομάδα, σέκτα, θεωρούσε ότι τι έγινε ξαφνικά. Και βεβαίως έλεγαν το πολύ απλό πράγμα που βόλευε ενδεχομένως στην αριστερά, οι άλλες και άλλες δυνάμεις που δεν είχαν τέτοια πρόθεση, ότι είναι μια ψήφος αντισυστημική. Ή χάιδευαν ακόμα τους πολίτες λέγοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν κατάλαβαν τις ψήφες. Δεν ήξεραν. Η άποψή μου είναι ότι και ήξεραν και είχαν καταλάβει. Απλώς απελευθερώθηκαν δυνάμεις από τα δύο κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όπου είχαν κρυφτεί μετά το 1974, διότι θυμίζω ότι στη χώρα αυτή πέρασε ο Μεταξάς. Στη χώρα αυτή πέρασε και ο Παπαδόπουλος. Στη χώρα αυτή ο Φίλιππος ξεκίνησε αμέσως με την είσοδο των ξένων στη χώρα, των Γερμανών και των Ιταλών. Άλλωστε το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, όσοι έχουν διαβάσει εδώ την ιστορία, ότι οι αντάρτικες ομάδες δεν συγκρούστηκαν τόσο με γερμανικά στρατεύματα, όσο με τις δυνάμεις καταστολής των ξένων στην Ελλάδα. Ήταν πολύ σημαντική μια εκπομπή που έκανε ο Γιώργος Νικολακόπουλος στο 105 και 5, Ιστορία στο Κόκκινο. Σας προτείνω να την ακούσετε και αύριο στις 11, αύριο είναι την Κύπρο. Όπου έλεγε ότι αμέσως το σύστημα που υπήρξε στην Ελλάδα συνεργάστηκε πλήρως με τις δυνάμεις της κατοχής και βεβαίως ο βασικός στόχος ήταν το χτύπημα του κινήματος και βεβαίως το χτύπημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και των συμμάχων που εκείνη την εποχή. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι όταν έφυγαν οι Γερμανοί από την Ελλάδα, το σύστημα αξιοποίησε αυτές τις δυνάμεις ως δύναμη κρατικής καταστολής με τις ομάδες Χ και ούτω καθεξής. Αυτή ήταν. Και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους ενδεχομένως. Από εκεί και πέρα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μπορώ να σας θυμίσω και την μεγάλη ομάδα των αυριανιστών στην εποχή του 80, 80-90, όπου πολλές φορές
είμαστε έκπληκτοι κι εμείς που είμαστε σε ένα χώρο της πιο δημοκρατικό ή έξω από το πόδι, ή μέσω μέσω ακόμα άνθρωποι, πρέπει να πόσο ακραίοι και πόσο φτηνή η ιδεολογία έπαιζαν και υποτίθεται να στηρίξουν τότε το Παπαδρέ. Αυτή είναι η προσωπική μου εικόνα, δεν ήταν κάτι τυχαίο που βγήκε, απλώς το αφό ήταν πάντα εδώ και το επόζε με διάφορους τρόπους. Θυμίζω ακόμα ότι τα συστημικά μίντια, επειδή αυτή είναι η δουλειά μου και γνωρίζω, ήθελαν να φέρουν στο προσκήνιο το φασίστα ως lifestyle και ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να τρομάζει τον πολίτη. Είναι άνθρωποι σαν και εμάς, ενδεχομένως είναι πιο σοβαρό για το στάτους να υπάρχει, ξέρω εγώ, ο Στρατούλης ή να υπάρχει ο Χάγιος ή να υπάρχει, ξέρω εγώ, ο Τσούμπας. Ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης με τη σύζυγό του, νομίζω ότι μια χαρά ήταν. Άλλωστε λέγει πράγματα που λέγαμε κι εμείς. Άλλωστε και ο κύριος Καρατζαφέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν και πολύ φασίστας, ήταν τόσο όσο μπορείς το σύστημα να τον αξιοποιήσει. Σας θυμίζω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι η ιδιαίτερη περίπτωση πρώτης γραμμής, πιο βοήθη σήμερα, αξιοποιήθηκαν από το σύστημα και το κόμμα Λαός, το οποίο χτίστηκε μέσα από τα μίντια, καθαρά μέσα από τα μίντια και καθαρά μέσα από το ΜΕΚΑ. Σας θυμίζω πόσο συχνά ερχόντουσαν, παρά τη μικρή τους δύναμη στην αρχή, ως άνθρωποι της καθημερινότητας και του μέσου μου. Αξιοποιήθηκαν πάρα πολύ τα μίντια και ήρθαν στα σαλόνια μας, στα σπίτια μας, πήγαν μέσα δηλαδή. Σας θυμίζω ακόμα ότι η σύλληγος αυτού, της αυτού μεγαλειδιώτης του Υπουργείου του Υπουργού Υγείας, είναι και μεγάλη τηλεοπτική περσόνα. Από παντού δηλαδή χτιζόταν αυτό το πράγμα, ότι μην τον φοβάσαι τον φασίστα, τον αριστερό να φοβάσαι. Κλείνω την εισήγησή μου έτσι στον προβληματισμό μου για να σας πω πάντα σε σχέση με τα μέσα και την μαζική ενημέρωση και την πολιτική ότι θα μπορούσε κάποιος να μου εξηγήσει αν είναι ή όχι φασιστική με ό,τι σημασία της λέξεως η τακτική του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Χρυσοχοίδη, του Υπουργού Υγείας Πλοβέρδου, με τον οποίο θα συνεργαστεί και ο κ. Κουβέλης από ό,τι έμαθα, τα καλά έχει συνεργασία. Και βεβαίως παρουσία του Κεπνό και του Οκανά, των εκπροσώπων, όταν διακόπευαν οροθετικές γυναίκες λίγο πριν τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Μπορεί κάποιος να μπορέσει αν αυτό είναι μια φασιστικού τύπου αντίληψη ή η αξιοποίηση της λέξης από τα μίντια μέσα από την Τουρκία επιχείρηση σκούπα. Και ένα τρία καρπατικοποίηση της λέξης, της φράσης, τι σημαίνει επιχείρηση σκούπα όταν μιλάμε για ανθρώπους. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί είναι σκουπίδια, οπότε το κράτος με τη σκούπα καθαρίζει τη φρόβα. Σε μια τέτοια αξιοποίηση της φασιστικής αντίληψης και αξιοποίηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την είδαμε φυσικά και στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Και εκεί είχαμε επιχειρήσει σκούπα και εκεί ουσιαστικά η διαφορετική, η άλλη, η ξεχωριστή ήταν πρόβλημα για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Το κράτος λοιπόν έβγαζε πάντα ουσιαστικά το μακρύ χέρι μιας τέτοιας ιδεολογίας για να λύσει το θέμα αντί να λύσει τις αιτίες που προκαλούσαν. Το πρόβλημα δηλαδή. Σε ό,τι αφορά την κρίση, σε ό,τι αφορά την εξάρτηση, σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα των φιλοφίλων, ανθρώπων που έχουν διαφορετική πίστη, διαφορετικών ανθρώπων. Άλλωστε, κατά την άποψή μου, οι άνθρωποι δεν είναι υβρίδια. Είναι διαφορετικοί. Και πρέπει να είναι διαφορετικοί. Οφείλουν να είναι διαφορετικοί. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι η ιστορία της ιστορίας της διακόπευσης των οροθετικών ήταν το πιο ισχυρό μήνυμα ότι ο φασισμός μέσα από τα εργαλεία έρχεται δυναμικά στη χώρα και βεβαίως θα είναι πλέον το μεγάλο μέλλον που θα έχουμε απέναντί μας. Και με τη βούλα του κράτους. Για να ξέρετε, αυτή όλη η ιστορία ήταν μια πλεκτάνη. Διότι επειδή μέσα και θεάμε στρατιωτικές κοινότητες, πάρα πολλά χρόνια, 29 χρόνια, 28 χρόνια, πρέπει να σας πω ότι κανένας χρήστης δεν ξέρει ότι έχει πάθει τίποτα. Το ξέρει, το μαθαίνει, όταν πηγαίνει στα κέντρα θεραπείας ή όταν τα κέντρα θεραπείας, όπως το Κεφαιράκι 18, έρχονται απέναντι, έρχονται κοντά του να τον πλησιάσουν. Οπότε το ζήτημα ότι προκαλούσαν οι κοπέλες αυτές την Ελλάδα, την Αθήνα σε κίνδυνο, ή αυτό που έλεγε τότε ο Φέρντος ότι έχουμε μια ολογιακή βόμβα, η έτοιμη να σκάσει. Αυτό το ψέμα δηλαδή, το φοβερό. Όταν
πήγαμε εμείς στις φυλακές να δούμε τις κοπέλες αυτές, οι μη γυμνές, γυμνές, κουρεμένες με ψαλίδι, δεν το είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Μου θύμισε ταινίες που είχα δει στον κινηματογράφο. Και όταν είπαμε τη βοήθεια μπορούμε να δώσουμε, είπαμε φάει στην κρατική φυλακή, να μπορέσει κάποιος πού αρχίζει και πού τελειώνει ο αυταρχισμός και πού ξεκινάει ο φασισμός. Είναι άλλα πράγματα, δεν διαφωνώ, αλλά πες μου τη φυλακή έχεις να σου πω για τη δημοκρατία σου. Θέλω να σας πω ότι τα κορίτσια αυτά διακοπέθηκαν μέσα από τα μίντια. Τις φωτογραφίες τις είδατε και στην τηλεόραση με τηλεοπτικές περσόνες, οι οποίες τράβανε τα μαλλιά τους και ανησυχούσαν. Θα πρέπει να ανησυχούν για τις σχέσεις τους με τους άντρες τους. Και όχι αν φοβόντουσαν ότι οι πουτάνες θα πήγαιναν με αυτές τις γυναίκες. Εκεί λοιπόν είδαμε όλο αυτό το πλαίσιο ουσιαστικά να χτίζεται σαν μια αντίληψη στην ελληνική κοινωνία. Αλλάζουν τα πράγματα. Για να κλείσω έτσι. Τα πράγματα θα αλλάξουν. Και το λέω πολύ συχνά γιατί το πιστεύω. Γιατί ο ήλιος της αισιοδοξίας έχει ήδη ένα τύπο. Κάποιοι προσπαθούν να τον κρατήσουν, κάποιοι δεν θέλουν να τον βρουν γιατί έχουν πέσει μέσα στην αριστερή μιζέρια. Τα πράγματα θα αλλάξουν και θα είναι πάρα πολύ σύντομα αυτά τα πράγματα. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι τα αντιφασιστικά μέτωπα πρέπει συνέχεια να ανοίγουν και να εκλαϊκεύουν ουσιαστικά τι σημαίνει δημοκρατία και πώς ορίζεται αυτή. Ότι σήμερα στα χέρια μας έχουμε, και χθες το είχαμε, έχουμε μια συχνότητα, αυτή το 105-5, στο κόκκινο, που για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί είναι μια δημόσια συχνότητα που μπορεί να δίνει την άλλη αντίληψη, την άλλη λογική και να πει την κοινωνία και να την κινητοποιεί την κοινωνιακά δράση και όχι να την καθοδηγεί για το όρθο της επιλογής να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ του κόμματος, μια δημόσια συχνότητα, μια αριστερή αντίληψη, κοινή. Τα πράγματα θα αλλάξουν όσο υπάρχουν θεραπευτικές κοινότητες μέσα στις γειτονιές. Όπως είναι ο Άγιος Παντελήμων, ας πούμε, στην Αφή. Όπως είναι η Διάβαση, που είναι στην Κυψέλη. Τα πράγματα θα αλλάξουν όταν θα γίνονται εκδηλώσεις. Σαν για αυτή. Όταν θα γίνονται κουβέντες μέσα στα σχολεία. Τα πράγματα θα αλλάξουν βεβαίως και στο κομμάτι της αλληλεγγύης. Όταν οι άνθρωποι ουσιαστικά γίνονται αδελφότητα, γίνονται σύντροφοι, έχουν μία έννοια. Ο φασισμός φοβάται το φως. Και νομίζω ότι οφείλουμε να δούμε φως. Και αυτό που έχει για μένα αξία είναι ότι δεν πρέπει να περάσει η μιζέρια γιατί είναι αντιπαραστατική στάση. Τι γίνεται, τίποτα. Πώς πας, τι θα γίνει, είναι δυνατόν άνθρωποι, δημοκράτες, να λένε αυτό το πράγμα όταν βλέπεις μια ολόκληρη κοινωνία να ριζοσπαστικοποιείται, να φεύγει κάτω από τα πλαίσια του 3, 4, 2,5, 5% και να δημιουργείται ένα άλλο ρεύμα. Και να λέμε γιατί το είχαμε και χθες. Και να διεκδικεί ουσιαστικά σήμερα μέσα το ΣΥΡΙΖΑ, μέσα την Αγκασία, μέσα το ΚΚΕ, μέσα όπως, σαν σύνολο με τον βλέπω την αριστερά. Όχι όπως σαν ένα κόμμα μόνο. Είναι καθ' αφήνατος. Ότι δεν είναι ένα αισιόδοξο πράγμα. Εμείς αύριο στις 12 μετά το μεσημέρι θα είμαστε στο Άγιο Παντελήμων. Με μια θεατρική παράσταση για παιδιά. Θεωρώ ότι είναι ένα μήνυμα. Αυτό και σας καλά πιστεύω. Εύχομαι να περάσετε το μήνυμα. Είναι μια μάχη που θέλετε εκεί. Και αξίζει τον κόπο έτσι να την κερδίσουμε. Και τα πράγματα θα αλλάξουν γιατί πρέπει να αλλάξουν. Και είναι μια μάχη. Το πιστεύω αυτό. Ή εμείς ή αυτοί. Και εδώ στο τραπέζι αυτό είμαστε τρεις διαφορετικοί άνθρωποι, τρεις διαφορετικές οπτικές τα πράγματα. Είναι κοινή μου σε αυτήν την περίοδο. Τον άνθρωπο, ότι δεν γουστάρουμε μια κοινωνία που θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και συμμαχούμε πολλές φορές χωρίς να έχουμε κάνει καμία συμφωνία σε κοινές δράσεις και στάσεις όπως είμαστε εκεί σήμερα. Εγώ αυτό έχω να σας πω, διότι θα κερδίσουμε σήμερα. Δηλαδή, δεν σε έρωτος. Και